Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε με Κίθο, παίζουμε πάει λίγο Φάιζακ, Afterbirth, πάμε να παίξουμε ένα ακόμα random, πάμε για την έκτη συνεχόμενη μας νίκη. Τώρα αν εμφανιστεί Lost δεν το εγγυώμαι. Samson, καιρό έχω να παίξουμε με Samson, θέλω να ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πρώτο αντικείμενο Book of Sin, καθόλου κακό, αν σκεφτούμε ότι μπορούμε να βρούμε αναλύσουμε αντικείμενα τα οποία θα χρειαστούμε εδώ πέρα. Και η λογική λέει να πάω κάτω πρώτα, εδώ, να μην μας βγάλει και άλλους αντιπάλους. Και μετά πάμε να κερδίσουμε το Champion. Το οποίο ελπίζω να μην με χτυπήσει, διότι θα φάμε ένα ολόκληρο damage. Πολύ ωραία. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Και μέσα υπάρχουν μόνο 3 νομίσματα, παρόλα αυτά πήραμε ένα lock-up. Μια χαρά. Κλειδάκι ψάχνουμε τώρα. Και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Λογικά στον boss πηγαίνουμε. Συγγνώμη. Κλασικά πράγματα με το που ξεκινάω βίντεο, βαράει το κινητό. Λοιπόν. Magician. Καθόλου άσχημα. Τι ήταν εκείνο το μικρό. Και μάλλον λέω να το πάρω το χάπι. Και πολύ καλά έκανα. Θα τα αφήσουμε τελευταία τον boss. Έτσι γιατί πρέπει να δω όλα τα δωμάτια μας στους πρώτους ορόφους. Είναι ακόμα εύκολα δωμάτια. Αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το κάνουμε. Και το εύκολο είναι σχετικό. Αυτά είναι τα δωμάτια που μπορείς να χτυπηθείς πολύ εύκολα. Εντάξει, μια χαρά τα καταφέραμε. Πήραμε και το κλειδάκι μας. Να το. Γιατί πρέπει να καθαρίζουμε όλα τα δωμάτια του ορόφου. Λοιπόν, αν πολεμήσουμε το boss, ελπίζω να είναι κανένα εύκολο, κανένα spin. Κουτσά στραβά. Και είναι window. Ας χρησιμοποιήσουμε το magician. Και αντίο. Ήταν ένα πολύ ωραίο χτύπημα βόμβας αυτό. Στο τσακ. Και κάπου εδώ το λήξαμε. Λοιπόν, δώσουμε ένα tears up. Και πήραμε Mom's Lipstick, range up. Εάν είχαμε και το Spoon Bender, κάτι θα έλεγε. Έτσι σκέτο δεν λέει τίποτα. Μεγάλα δωμάτια τα οποία τα αποφεύγομαι. Τα αποφεύγω, όχι τα αποφεύγομαι. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Και τώρα εμείς παλεύουμε να μην χτυπηθούμε, έτσι. Τι να τα καταφέραμε, μία μπλε καρδιά καλό είναι να μας βγάλει το Book of Sin. Με τον εαυτό μου παλεύω. Νομίζω πως είναι μία πάρα πολύ καλή στιγμή να πολεμήσουμε τον boss. Και είναι Little Horn. Με πολύ πολύ υπομονή πρέπει να πολεμήσουμε. Εντάξει, αυτό είναι τώρα τσίτ εντελώς. Έλα, βγάζε εκείνες τις βομβίτσες που έβγαλες, μήπως χτυπηθείς μόνος σου. Παλεύω εγώ εδώ πέρα με το ελάχιστο damage που έχω. Άντε πάλι. Εδώ είμαστε έτσι. Αυτές τις βόμβες βγάζε. Όλο και κάποια θα σε χτυπήσει, δεν γίνεται. Εδώ, 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 εδώ. Πάμε, 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 γρήγορα, γρήγορα. Στο τσάκ διλίτωσες. Μία φορά, όχι όλες. Λοιπόν, 5 γραμμ, τέλεια, damage upgrade, συν. Κράμπους. Κακός ο Κράμπους. Μη γυρνάς. Έτσι, μπράβο. Αμα. Και να χτυπηθώ δεν λέει κάτι. Παρ' όλα αυτά, πολύ απλά δεν θέλω να χτυπηθώ. Είναι το γαμώτο. Λοιπόν, θα πάρουμε και Head of Krampus. Κακό, 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 αλλά τουλάχιστον είναι δυνατό. Για αυτά τα μεγάλα δωμάτια που υπάρχουν εδώ πέρα.
Αφού πήραμε και 5 γκράμμα, ανεβάσαμε λίγο τον damage μας. Κάτι είναι και αυτό. Μάλιστα λοιπόν. Θα το πάρουμε το κλειδί. Ιδέα το πάρουμε. Δεν ξέρω, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπω εγώ εδώ μέσα. Προσεκτικά πολύ. Εδώ δώσ' το. Και πολύ απλά εγώ θα βγω αυτή τη στιγμή να πάρω τις υγείες μου. Θα βάλουμε και εδώ τη βόμβα μας και ανεβάσαμε πάρα πολύ damage. Τέλεια, πήραμε το κλειδάκι μας. Χάσαμε λίγο το χάρτη, αλλά κάπως θα τα καταφέρουμε. Ναι, ας το πάρω. Να την μπλε καρδιά, βλακία έκανα, έπρεπε να ξαναμπω εδώ πέρα πάνω. Τέλος πάντων, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, έτσι θα τα αφήσουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε tears. Είναι η πηγή του damage μας. Καλά, και, και damage χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δες τώρα, γύρισε και δεν μπορούσαμε να βαρέσουμε τις κολόμυγες. Αυτό το Head of Krampus. Χειρότερο το κάνει, 1000%. Ωραία. Κι άλλο. Και πάμε να ανοίξουμε το item room, το οποίο μέσα θα περιέχει Holy Mantle. Τι λες τώρα, Holy Mantle. Αυτό κι αν ήταν mega upgrade για εμάς. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε Holy Mantle, μπορούμε να μπούμε εδώ μέσα και να δώσουμε κόκκινες καρδιές. Lockdown. Και κάτσε να κουνηθούμε λίγο. Retrovision, εντάξει, ό,τι να είναι εντελώς. Από κάτω πήγα. Έχω την εντύπωση πως πήγα. Και δεν πήγα. Φουφ. Πάρε και την μπαταρία σου εσύ. Ωου. Χαίστηκα προς στιγμή. Χαίστηκα κανονικά. Λέει εντάξει, τώρα την βρήκαμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, τόσο damage, πάει στράφη. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά ήρθαμε για να πάρουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο όροφο. Είμαστε με μισή κόκκινη καρδιά, δύο μπλε καρδιές. Το damage μας έχει πέσει. Προφανώς. Ναι, έχει πέσει δραματικά. Αυτό είναι το κακό με τον Σαμσόν, όσο καλός κι αν είναι, το damage του πέφτει σε κάθε όροφο. Εντάξει, βασικά είναι κάτι καλό από θέμα αντικειμένου. Δεν φταίει αυτός. Αυτό σου λέει, εγώ αυτό το damage έχω, αν το θες. Λοιπόν, άσχημο δωμάτιο. Δες τώρα, να, δηλαδή, τι το χρησιμοποίησα, να σκοτώσω τις μύγες. Καμώ τώρα. Ή πρέπει να μην κουνιέμαι ή δεν ξέρω εγώ τι. Πλακίες. Και έχουμε και μεγάλο δωμάτιο. Α, χτυπηθήκαμε κιόλας. Τουλάχιστον έχουμε το Holy Mantle. Δες εδώ τι κάνει, ξεκολλιάστηκε. Πάρε τώρα τον μπούλο εκεί πέρα και μη μιλάς. Α, τέλεια. Οκ, αφού έχουμε το Άργιο Γουίλιο, να το χρησιμοποιήσουμε κάπως. Εντάξει, ποτέ δεν περιμένω ότι θα σκοτώσω κάτι με αυτό.
Πάμε. Πάμε. Τέλεια. Κουτσά στραβά, κάπως τα καταφέραμε. Ωραία, πάμε να κερδίσουμε και αυτόν εδώ. Holy Mantle έχουμε, μπαίνουμε. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις κολοφωτιές. Οπ. Και για να δούμε, μία κάρτα θα την πάρουμε, Justice, θα την χρησιμοποιούμε επί τόπου και The Stars, εννοείται. Και Ujabor, κακό θα έλεγα. Το να βαράμε μέσα από πέτρες δεν μου λέει εμένα κάτι. Το θέμα είναι να ανεβάζαμε ένα στατιστικό. Τέλος πάντων. Α, τέλεια, δεν έχουμε και Head of Krampus. Κάτσε να τους έχουμε από απόσταση. Πέντε χτυπήματα για να σκοτώσουμε τη μεγάλη ναρά. Τέσσερα βασικά πρέπει να είναι, okay. Λοιπόν, shop έχουμε βρει. Παρ' όλα αυτά, μόνο αν μαζέψουμε λεφτά θα πάω. Εντάξει, σίγουρα είναι ότι πρέπει αυτά να τα ελέγξω. Two of Spades, σίγουρα θα βάλουμε εδώ μια βόμβα, σίγουρα θα ανοίξουμε και αυτό. Θα βρούμε μπερκάνο, πολύ ωραίο, και δύο. Το οποίο δύο, δεν είμαι σίγουρος τι κάνει, ή πάντως για να ρολάρει. Εμάς δεν μας ρολάρει σίγουρα, είναι το 1 και το 6. Οπότε θα δούμε. Για μισό λεπτό. Κλασικά το τηλέφωνο μου χτυπάει. Τα συνηθισμένα. Λοιπόν, το Holy Mantle πάντως δεν μου ανεβάζει damage, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έτσι, από το πουθενά γυρνάει μόνο του, τώρα τι να του πεις. Λοιπόν, Little Chad, εντάξει θα τον πάρω, δεν μου λέει κάτι. Angel Room, γιατί? Ρε γαμώτο. Έχουμε pentagram και μας ανοίγει Angel Room. Όταν παίζαμε με τον Lost, ας πούμε, παίρναμε, δεν ξέρω εγώ τι, την τελευταία υπόνοια από ένα devil αντικείμενο και όχι μας το έδινε, μας το πετούσε με τη μία το Angel Room, το Devil Room. Και τώρα που έχουμε ένα pentagram και θέλουμε, παλεύουμε για τα Devil Room, τίποτα, όχι, πάρε εσύ το Angel Room και μη μιλάς με τον Samson. Και έχω να πάρω και πολύ υγεία με το Prayer's Card. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, θα πάω πάνω στο 2 να το πατήσω. Θα δούμε αν αλλάξουν αυτά εδώ πέρα. Η εικόνα δείχνει χίλια δύο πράγματα. Ωραία, οκ, okay, για να δούμε. Ναι, ρολάρει τα αντικείμενα γενικά που υπάρχουν στο δωμάτιο. Και μόνο εκεί υπήρχε, τίποτα άλλο. Εκτός και αν μου τα πέταξε έξω. Α, μόνο όσα είναι στο δωμάτιο. Οκ. Okay. Το 2 ρολάρι τα αναλώσιμα αντικείμενα του δωματίου. Οκ. Okay, λοιπόν, συνεχίζουμε. Floated Caves 2. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Το πήραμε το μήνυμά μας. Με το που βγαίνουμε απαγορεύεται να πηγαίνει σε Curse Room, διότι δεν υπάρχει επιρροή του Holy Mantle. Α, έχουμε και Ouija Board. Έλα όμως, τελείωνε. Υπομονή, θα τελειώσω. Μπράβο, και τόσα λεφτά, τι θα κάνω. Ωραία, ας χρησιμοποιήσουμε και τον Περκάνο.
θα μας χρησιμεύσει σίγουρα. Πάμε να το λήξουμε. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει μέχρι στιγμής 3 active αντικείμενα. Για να καταλάβετε πόσο άσχημη είναι η κατάστασή μας. Πάρε και λιλ λάρβα. Ούτως ή άλλως τι θα αλλάξει. Να με έχουμε και Curse of Darkness, μη χέσω. Και έχουμε αυτό το champion που δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Με εκνευρίζει η όλη κατάσταση τώρα εδώ. Πρέπει να κερδίσουμε κάποιον. Νομίζω πως πρέπει να κέρδισα έναν. Ρε, τι θα γίνει τώρα. Ωραία, κερδίσαμε έναν, κάτι είναι αυτό. Έλα. Πάμε να κερδίσουμε και αυτόν. Πάμε να κερδίσουμε και αυτόν. Μετά από 19,5 ώρες μπορέσαμε να τους κερδίσαμε. Οκ, εντάξει. Δεν χρειαζόταν οι μύγες για να τους κερδίσω. Και έχουμε ανεβάσει damage καθαρά από το ότι χτυπηθήκαμε. Φιου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και tears, γαμώτο. Καθαρά από το ότι χτυπηθήκαμε στο πρώτο δωμάτιο. Ναι, οκ. Full HP up. Full όμως. Προφανώς για boss νόμιζα πηγαίναμε. Και θα το έλεγα το προφανώς, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο εκεί δεν πάμε. Λίγο παράξενη εδώ η κατάσταση. Ας πάρουμε και το tower. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Εντάξει, το ότι θα δεχόμουν και damage από αυτούς τους αντιπάλους ποτέ δεν το περίμενα. Και τι φταίει το Curse of Darkness για άλλη μια φορά που δεν βλέπω τη μύτη μου εδώ πέρα. Εντάξει, πιστεύω κουτσά στραβά να τους κερδίσουμε αυτούς. Εντάξει, το Holy Mantle με έχει βγάλει από πάρα πολύ μεγάλη δύσκολη θέση. Εδώ είμαστε. Α, και από ό,τι φαίνεται υπήρχαν κάποιες πέτρες οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν για να πάω να πάρω το σεντούκι. Οκ, ό,τι είναι. Τι είχαμε, τι χάσαμε εν τέλει. Εδώ πέρα θα χτυπηθώ, δεν γίνεται να μην χτυπηθώ. Τουλάχιστον απομακρυνθήκαμε από όλες τις νυχτερίδες. Πρέπει να τις κερδίσουμε όμως. Μία, έλα. Λοιπόν, συνεχίζει τα active αντικείμενα. Αλλά πρέπει να μου σπάσει τα νεύρα εντελώς. Ας εμφανίσει τουλάχιστον Devil Room. Το Desoption είναι ένα πολύ καλό αντικείμενο που μπορεί όντως να μας βοηθήσει κάπου. Και εδώ δεν υπάρχει boss. Λοιπόν, θα βάλουμε μια βόμβα εδώ. Μήπως εμφανιστεί καμία κάρτα που θα μας βοηθήσει, αλλά ποτέ. Οπότε πάμε προς τη μία κατεύθυνση. Εδώ πέρα πάνω. Μήπως και μπορέσουμε και βρούμε τον boss. Να πάρουμε τίποτα καλό και για εμάς, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω το παιχνίδι δεν μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και τον boss που πολεμάμε είναι ο Stain. Αυτό δεν το περίμενα. Έτσι, τέλεια. Ως συνήθως την τρίτη φορά βγαίνει μία κανονικά, βγαίνει δύο φορές κανονικά και μετά. Α, δεν θέλω και τέτοια τώρα.
Όπως φαίνεται το boss θα είναι δύσκολο και με πολύ υπομονή. Εδώ είμαστε, τέλεια. Πάμε, 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 πάμε. Έλα. Εδώ επιστρέφουμε εδώ και κέρδισε το να... Λοιπόν, παίρνεις HP up. Προφανώς και δεν παίρνεις HP up, παίρνεις speed up. Εντάξει, και το happy αλίμονο ήταν καλό. Αλίμονο. Λοιπόν, συνεχίζουμε πολύ άσχημα. Το μόνο που έχουμε είναι η υγεία. Αυτές οι φωτιές είναι και αυτές πολύ επικίνδυνες. Δες τώρα που πήγε. Οπ. Χτυπηθήκαμε αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην δεν τα ανοίξω. Και αυτά εδώ τα χάπια, τι σκατά είναι. Αμνησία, δες εκεί έτσι και μου δίνει δύο. Ο εριστικός. Και ότι θέλουν αυτά τέσσερα χτυπήματα από εμάς είναι ίσως το πιο τραγικό από όλα. Οχ. Α, τόσο καλά. Εν τω μεταξύ δεν θέλω άλλη υγεία, νομίζω. Το prayer card δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω άλλο. Εν τω μεταξύ το Holy Mantle με έχει σώσει από άπειρο damage. Έλα εδώ κι εσύ. Έτσι, μην τα σκοτώσουμε με τη μία, όχι να αφήσουν εννοείται και σώμα. Γενικά νομίζω ότι μέχρι στιγμής το παιχνίδι μας έχει ψηλοφτύσει το RNG. Πάρ' το ούτως ή άλλως, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω. Σαν να πηγαίνουν λίγο γρήγορα κι αυτοί οι αντίπαλοι νομίζω. Οπ. Λοιπόν, ας πάρουμε το credit card, διότι ποτέ δεν ξέρεις και τα 10 νομίσματα είναι πάρα πολύ ωραία και εννοείται δεν πρέπει να τα αφήσω. Αρχίσαμε πάλι. Εν τω μεταξύ, αν δεν κερδίσω τα μαύρα θα μου βγάζει και αράχνες και ένα ακόμη χειρότερο. Γεμίσαμε αράχνες, γαμώτο. Και να που χτυπηθήκαμε εν τέλει, δεν τα καταφέραμε να μην δε χτυπηθούμε. Το μόνο καλό είναι ότι ανεβάσαμε damage. Το μόνο καλό όμως. Α, τόσο καλά. Όλα τα champion και όλα τα παράξενα σε μένα θα εμφανιστούν, παρακαλώ. Πάμε να κερδίσουμε και αυτό γιατί το άλλο παρά είναι αόρατο. Τι θα γίνει, θα κερδίσουμε τίποτα. Οκ, ναι, μην ηρεμήσουμε. Για να δούμε και το item room και είναι soy milk. Λοιπόν, αφού έχουμε πάει όπως έχουμε πάει, το παίρνω και τι γίνει. Δεν έχω να χάσω τίποτα διότι δεν έχω και εγώ ιδιαίτερο damage, οπότε
Δεν ξέρω αλήθεια γιατί το πήρα. Α, τόσο καλά. Ναι, έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μέχρι να βρούμε και στόχο. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε έναν καλό συνδυασμό για soy milk. Πολλές φορές δεν το παίρνω το soy milk. Το ξέρετε ότι γενικά το συχαίνομαι. Είναι αντικείμενο το οποίο μου έφερε πάρα πολλά προβλήματα από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του Rebirth. Αλλά εδώ που φτάσαμε γενικά είμαι αρκετά απογοητευμένος από το παιχνίδι μας. Τώρα ακόμα και αν βρούμε πολύφημο, δεν ξέρω πως θα είναι το damage μας. Βλέπετε ότι δυσκολευόμαστε ακόμη και να κερδίσουμε τους αντιπάλους μας. Τα penetrative shots είναι νομίζω τα καταλληλότερα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν το βλέπω κιόλας. Και να που χτυπήθηκα. Διότι soy milk είναι αυτό, οπότε δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Λοιπόν, είμαστε Dunk Depths 1, οπότε μπορούμε να πάμε να πολεμήσουμε. Brownie! Το damage μας βλέπετε είναι άθλιο. Τουλάχιστον έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε τι αντικείμενο θα πάρουμε. Πλέον τα tiers upgrade δεν με συγκινούν. Με συγκινούν τα damage upgrade, καθαρά. Τέλεια λοιπόν. Ναι, damage up. Και τι γίνεται τώρα. Ένα αστείο ξέρει. Λοιπόν, δεν πάω να κάνω τίποτα. Αν και πρέπει να πάω να τα εξερευνήσω. Μήπως βρω κανένα damage upgrade. Αν βρω καμιά καλή πέτρα και έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Έχω και ένα HP απέτοιμο να πάρω όποτε θέλω. Για να δούμε τώρα. Οκ, ναι, αυτούς τους αντιπάλους μπορώ να πω πως τους έχω. Οκ. Για να έρθουμε από εδώ. Και έχουμε Super Last. Ο οποίος δεν μας φτάνει, αν όχι ποτέ, σχεδόν ποτέ. Και δεν πρέπει να μας φτάσει, διότι πρέπει να πατήσω τα αίματά του. Λοιπόν, όχι, δεν το παίρνουμε, δεν υπάρχει λόγος να το πάρουμε. Για να δούμε εδώ. Είναι αυτό το ότι επειδή το σμπρώχνω δεν μπορώ να τον βαρέσουν πάρα πολλά δάκρυα. Αυτό είναι το μόνο κακό του soy milk. Ναι, λες και δεν έχει άλλα, αλλά τέλος πάντων. Κάπως θα τα κανονίσουμε κουτσά στραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οπ, 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 οπ. Δώσ' μου small rock, δώσ' μου small rock. Δύο μπλε καρδιές. Εντάξει, δεν ήταν αυτό που περίμενα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα. Κάποια στιγμή κάποια θα το κερδίσω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάμε για τον επόμενο όροφο. Δεν κερδίσαμε τίποτα απολύτως εξερευνώντας όλο τον υπόλοιπο όροφο. Η κατάσταση λίγο δύσκολη εδώ πέρα θα έλεγα. Και για να δούμε, υπάρχει βόμβα εδώ. Βόμβα δεν υπάρχει. Έλα εντάξει τώρα. Θα το πετάξουμε. Και θα κρατήσω Mom's Box. Να δούμε τι και πως από trinket μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Ένα Cared Horn είναι νομίζω πάρα πολύ καλό για εμάς αυτή τη στιγμή. Mysterious Paper, αδιάφορο. Στη λιγότερη αδιάφορο. Λοιπόν, Depth 2, εδώ θα πολεμήσουμε την μαμά.
Λοιπόν, για μισό λεπτό λίγο. Όχι. Λοιπόν, και όπως έλεγα, είναι πλέον δύσκολο να κερδίσουμε τους αντιπάλους μας αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε το τρομερό damage που θα θέλαμε να είχαμε, γιατί ούτε πριν το είχαμε. Είπαμε, θέλουμε penetrative shots, θέλουμε ένα death touch τώρα, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Μεταξύ, Devil Room δεν έχει εμφανιστεί, το βλέπετε κι εσείς, φτισμένοι από παντού. Και με χτύπησε ο Σατανάς. Άιντε, μπράβο, πέθανε. Εξαιρετικά, δεν έχουμε ούτε καν βόμβα. Έτσι, αργά και βασανιστικά. Και εσύ πίσω πρέπει να πας, πίσω. Λοιπόν, οκ, bad trip. Και το bad trip το προστατεύει το Holy Mantle. Μάλιστα, να, κάτι που δεν ξέραμε. Ωραία, λοιπόν, τώρα πρέπει να διαλύσουμε όλα αυτά τα μαύρα, τα οποία εν τέλει δεν είναι και τόσο δύσκολο να κερδίσεις, αρκεί να βρεις σημάδι. Ναι, νομίζω ότι είχα χτυπηθεί όντως. Έλα, όχι damage, είπαμε. Καταντάει λίγο κουραστικό. Τουλάχιστον μπορούμε και τους κερδίζουμε. Damage όμως, damage. Χωρίς damage δεν γίνεται δουλειά. Για κανένα λόγο, λοιπόν. Το βλέπω εγώ ότι είναι δύσκολο αυτό. Ναι, πρέπει να το πετάξουμε το trinket αυτό. Προφανώς. Γιατί έτσι μόνο σημάδι δεν βρίσκω. Λοιπόν, πέτα το. Ευχαριστώ. Και αυτά τα μεγάλα δωμάτια εγώ τα φοβάμαι. Πήδηξε πάνω από την πέτρα. Τόσο μάγκας. Εντάξει, πάνω κάτω όπως τον κερδίζαμε πριν, τον κερδίζουμε και τώρα. Λοιπόν, και βρεθήκαμε στο boss. Κάτι ψιλοτραγικό, γιατί μόνο boss δεν θέλω. Λοιπόν, flat penny. Οκ, κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλω δεν ξέρω. Δώσ' μου τουλάχιστον Ivy Bag να ανεβάζω τον damage μου. Γιατί υποτίθεται τώρα εμείς το ανεβάζαμε τον damage μας. Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα στα δάκρυα. Λοιπόν, για να ψάξουμε να βρούμε το item room. Εντάξει, ναι, λογικό είναι το να χτυπηθούμε. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω αυτό που είναι Suicide King. Λοιπόν, κάτσε να το πετάξουμε. Γιατί ικανό με έχω να κάνω καμιά βλακία για να το πάρω. With darkness comes power.
Πάρουμε Black Feather. Έτσι για το σπάσιμο. Και παίζουμε ότι είναι πιν. Και είναι πιν, όχι ένας, είναι πολύ πιν. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, item room, δώσε κάτι καλό. Τώρα, τι να πεις. Του λες δώσε κάτι καλό και σου δίνει ό,τι πιο παπαριά βρίσκει. Λοιπόν, πάμε να πολεμήσουμε τη μαμά. Σωτηρία δεν υπάρχει. Οπότε, ό,τι είναι τώρα. Α, τόσο καλό damage. Οπ. Τέτοιους αντιπάλους εγώ θέλω. Κουτσά στραβά πάντως. Κάτι γίνεται. Ου, ρε το κολόματο. Εντάξει, λογικό ήταν το να χτυπηθώ κιόλας. Το παράξενο θα ήταν να μην χτυπηθώ. Λοιπόν, πολλά ρε και δώσουμε ένα καλό David Room. Τουλάχιστον δώσουμε ένα καλό αντικείμενο. Τώρα τι να του πεις. Ουφ, λοιπόν, συνεχίζω με Mom's Box. Και να ήθελα να συνεχίσω αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσα. Μπράβο, ναι. Αυτά ακριβώς έλεγα κι εγώ. Έλα τώρα, εντάξει, θα γίνει. Safety cap. Μόνο safety δεν είναι. Να το κάνω τι, από τη στιγμή που δεν μου δίνει damage. Είναι παντελώς άχρηστο. Πάμε. Ωραία, μπράβο. Εντάξει, αυτό είναι πανδύσκολο δωμάτιο, απλά. Θα εμφανιστεί κανένας από πάνω μου. Θα μου σπάσει και τα νεύρα τώρα. Έχουμε κερδίσει μέχρι στιγμής 3 και μας μένουν 2. Ένας. Μωρέ, μπράβο. Πρέπει, δεν πρέπει. Mom's Pearl. Σχετικό το να παίρνουμε μπλε καρδιές. Γιατί θέλουμε και μπλε και κόκκινες. Έτσι που έχω τόσες μα τόσες κόκκινες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Και νομίζω πολεμάμε 3 bosses εδώ. Τόσο τέλεια. Θες να σταματήσεις σε ένα σημείο. Penetrative shots νομίζω είναι αυτά τα οποία θα μας δώσουν πάρα πολύ καλό damage. Έλα, σκάσε. Βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολο το να σημαδέψεις με το soy milk. Όπως επίσης νομίζω πως θα ήθελα. Δεν ξέρω αν... Ναι, αυτό που θέλω είναι το rubber cement. Σίγουρα rubber cement. Και αν μου έρθει και rubber cement παίρνω και small planet. Επειδή είμαι καλός. Και απόρρο πως δεν χτυπήθηκα. Και τι έχουμε εδώ. Λοιπόν,
δύσκολο σχετικά, αλλά έχουν πολλά δάκρυα, οπότε κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και πρόπτωση αν πάρουμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολη επιλογή. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Και εδώ έχουμε και δυσκολίες να κερδίζουμε και αυτά. Και γιατί περνάει από ανάμεσα. Δες εδώ τι γίνεται, ρε. Πολλαπλασιάζονται. Τι κάνουν. Και δες που βρήκαμε το τσάμπιο να βαρέσουμε πρώτο. Εδώ, αυτό. Έλα παιδιά, πάμε, πάμε. Όχι, οκ, άστο. Άντε να το χρησιμοποιήσω και το πολύ πολύ να ανοίξει και Angel μου, γάμο το. Λοιπόν, έλα τώρα. Χτυπήθηκα κιόλας από αυτή τη βλακεία. Έτσι να δεν έχεις damage. Έτσι και δεν μου έχει δοθεί άλλο damage. Το βλέπετε κι εσείς. Κάτσε έτσι όπως είσαι. Ας βρούμε τον boss να τελειώνουμε. Ωραία. 8 μέρες αργότερα. Έλα όμως. Να τους πιάσουμε όλους μαζί. Μπράβο. Χτυπηθήκαμε κιόλας, τα καταφέραμε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα είναι. Γιατί όχι. Θα είναι πολύ ωραίο το βίντεο που κάνουμε. Και από εδώ εννοείται δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Για να έρθουμε από εδώ να δούμε. Κάτι είναι και αυτό. Και βρεθήκαμε στο boss. Λοιπόν, μήπως και, δεν ξέρω τι θέλω να βρούμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω κάτι να βρούμε. Ίσως το χειρότερο damage upgrade που μπορούσαμε να πάρουμε ήταν αυτό, διότι ρίχνει ένα δάκρυ σαν το δικό μου. Τραγικό, λοιπόν. Μπράβο, και μόλις χτυπηθήκαμε. Και ξαναχτυπηθήκαμε, διότι μπορούμε. Και θα ξαναχτυπηθούμε από ό,τι φαίνεται. Έτσι όπως πάμε. Τουλάχιστον τους μπρόκνουμε. Αυτό ήτανε, ναι. Και εγώ νομίζω ότι τον κερδίσαμε, δηλαδή τόσο βλάκας. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξουμε ένα Devil Room, έτσι δηλαδή. Ας με λυπηθεί λίγο. Ας μου δώσει ένα-δυο damage upgrade, δεν θέλω πολλά.
Τώρα τι του λες. Δεν κερδίζω για κανένα λόγο όμως. Και δεν έχω μπλε καρδιά. Ανάθεμα, μέχρι πού θα φτάσω. Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε μαζί την απάντηση. Το θέμα είναι να φτάσω στο chest. Αν φτάσω στο chest, όλο και κάτι καλό ίσως βρω. Και εδώ πέρα ελπίζω για το ένα Devil Room, το οποίο μπορεί να με σώσει. Και ναι, αλίμονο. Ναι, κέρδισε τον όμως. Νομίζω και να έμενα όπως έμενα πριν, δεν θα είχα και ιδιαίτερη διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού κυρίως. Και βλέπετε ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο damage πλέον. Καθυστερούμε άπειρα. Και δεν έχουμε το μεταξύ πάρει και ένα upgrade από βόμβες. Να πεις ότι έχω κάτι χρησιμοποιώ, έχω sad bombs. Sad bombs. Νομίζω πως δεν θέλω sad bombs. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ψάχνουμε και για ένα curved horn, που ίσως να μας βοηθήσει λίγο. Εντάξει, τραγικό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα κερδίσουμε έτσι. Ή έτσι τουλάχιστον. Δες τα ρε. Τους σατανάδες. Εδώ, απαλεύουμε 8 ώρες μύγες. Πέτρα, 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 δεν βλέπω. Α, ναι, οκ. Holy Mantle, το είχα ξεχάσει. Εντάξει, πώς γίνεται να μην χτυπηθείς εδώ πέρα, για πες μου. Και έχω σκοτώσει και δύο. Έλα, κάτι θα κάνουμε και για σένα. Τι damage να κάνει και αυτό τώρα εδώ, δηλαδή. Κοροϊδευόμαστε. Οχ, λοιπόν, αλήθεια δεν ξέρω τι να περιμένω. Τι άλλο να περιμένω σε αυτό το run. Πιστεύω ότι και με ένα πολύφημο ίσως να μην τα καταφέρουμε. Αλλά θα δούμε, ίσως να τα καταφέρουμε. Πότε δεν ξέρεις. Προς το παρόν κερδίζουμε έναν τους αντιπάλους μας αργά και σταθερά. Που είναι εκείνα τα run που απλά έμπαινα στο δωμάτιο και τα διέλυα όλα. Πρέπει να κρατήσουμε και ένα σερί. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, συνεχίζουμε με τις βλακίες. Ακάθεκτη, δεν τρεπόμαστε. Και έχω και το Holy Mantle, έτσι, που σημαίνει ότι πόσο damage άραγε έχω γλιτώσει χάρη στο Holy Mantle. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γλιτώσω εδώ πέρα το damage. Έλα. Έλα λέμε. Το καλό είναι ότι υπάρχουν παντού κόκκινες καρδιές χάρη στο Little Chad. Δες μας φάνηκε και χρήσιμο το Little Chad. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το run. Και τι ζήτησα, penetrative shot ζήτησα.
Φτάνει όμως, φτάνει, πρέπει να τον κερδίσω. Μη βγάζεις άλλα σκατά. Οχτώ ώρες να κερδίσουμε κάτι σκατά εδώ πέρα. Έλα να τα κερδίσουμε κι αυτά και... Λοιπόν, ψάχνουμε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Δηλαδή, τι να πρωτοπάρεις από αυτά. Λοιπόν, έτσι, επιμένει να βγάζει τρίγκετ πάντως. Το bad trip το κρατάμε και για full health τώρα που το σκέφτομαι. Εύκολα. Καταλαβαίνετε τον λόγο που χρησιμοποιώ όλα μου τα νομίσματα. Ας βάλουμε και τη βόμβα μας και... Empress. Δεν νομίζω πως βοηθάει ιδιαίτερα το Empress. Γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που βοηθάει ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να δούμε τι damage κάνουμε. Εντάξει, τόσο τραγικό δεν είναι από τη στιγμή που είναι σταθερός. Εντάξει, σίγουρα θα καθυστερήσουμε λίγο. Και χτυπήθηκα! Γιατί... Πάμε. Τα laser εγώ φοβάμαι πιο πολύ. Όχι, όχι, αυτούς τους αντίπαλους. Λέιζερ εδώ, υπάρχουν τα λέιζερ. Πάμε ρε. Και δεν εμφανίστηκε Devil Room. Οχ. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Και ξέρετε ποια είναι η βλακεία. Το ότι δεν βλέπουμε την υγεία μας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε το bad trip για να βλέπουμε πόση υγεία έχουμε. Δηλαδή σε περίπτωση που το drop bad trip γίνει full health, σημαίνει ότι με ένα χτύπημα χάνουμε. Έτσι, σε στέλνουμε πίσω. Πίσω. Έτσι να παίρνεις και τη φόρα σου. Εντάξει, ίσα που δεν μ' ακούμπησε. Λοιπόν, ψάχνουμε για αυτό το ένα Kelthorn, το οποίο ίσως και να βοηθήσει. Γιατί όμως το κάνεις αυτό, δηλαδή, γιατί, πες μου. Αφού βλέπεις δεν μπορώ που δεν μπορώ. Στο τσακ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το run δεν έχω το χειρότερο μου damage. Μακράν το χειρότερο μου damage ήταν τότε που είχα Soymilk και Cursed Eye, που δεν ήξερα τι κάνω αυτά τα αντικείμενα. Τα πήρα και όπως βλέπετε κρατούσα και δεν έριχνα συνεχώς. Για να ρίχνω 3-4 δάκρυα τη στιγμή. Μιλάμε τώρα για τραγικό damage. Το Soymilk κάνει το πιο χαμηλό damage.
να βλέπουμε τον bad trip. Γιατί δεν βλέπω να αργώ να ξεμένω και από υγεία. Μπράβο. Full health, το δάμε. Και πάλι καλά που δεν μέτρησε τον damage εδώ πέρα. Βλέπετε ότι με δύο grid τα βρίσκω σκούρα. Και πήραμε Steam Sale. Και έχουμε και Holy Mantle. Και χτυπηθήκαμε. Παλεύω να κερδίσω αυτόν που το βαρά τόση ώρα. Λοιπόν... θα κρατήσουμε την αγάπη της μαμάς. Έλα, έλα. Και εννοείται από εδώ δεν είναι. Αυτό ήταν όλο και όλο. Αλήθεια τώρα χτυπήθηκα. Δώσ' μου και μία πέτρα, δώσ' μου και ένα small rock. Πω πω, εντάξει, αυτό και είναι ποτέ. Τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, ανέβασα damage με το ένα μου χτύπημα. Και όχι μόνο με το ένα μου χτύπημα, με τα πολλά χτυπήματα, οπότε θα πάμε στον Isaac, υποτίθεται με ανεβασμένο damage. Όσο και αν είναι αυτό και ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εντάξει, πάντως έχουμε καλύτερο damage από άλλες φορές. Γιατί δεχτήκαμε και 5-6 χτυπήματα εύκολα. Έλα, χάσε. Εν τω μεταξύ, ό,τι trinket υπάρχει έχει εμφανιστεί. Κυριολεκτικά ό,τι trinket υπάρχει εκτός το Kerth Horn. Τουλάχιστον είμαστε γεμάτοι. Και ξαναρχίσαμε. Εδώ πέρα νομίζω πως φαίνεται η χρησιμότητα του Jabord. Ακόμη και αυτό μας φάνηκε χρήσιμο. Τραγικό λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Έλα. Τέλεια λοιπόν. Κάτι κάνουμε. Καλή αντίπαλη αυτή. Αυτό είναι για τις βόμβες, αλλά δεν είναι χρήσιμο. Πρέπει πάλι να χτυπήσουμε τον έναν από τους δύο. Να κάνουμε καλό damage. Ωραία, πολύ ωραία. Cain's Eye. Όχι. Η κατάσταση στις γενικές γραμμές είναι δύσκολη. Θέλει να χοροπηδάει, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να χοροπηδάει. Τώρα που δεχτήκαμε damage και ανεβάσαμε και λίγο το δικό μας το damage, μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία. Και επιτέλους βρήκαμε τον boss και βρήκαμε και pestilence. Και έχω και πολύ μεγάλο range από ό,τι φαίνεται. Ωραία, κάτσε να κερδίσουμε αυτά εδώ και μετά να τα αφήσουμε στη γωνιά. Λοιπόν, μία. Για να δούμε. Εντάξει, πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Και μετά να βάλουμε τη βόμβα μας.
όπως εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Άιζακ. Και τη βλακία την έκανα μόνος μου, το είδατε. Το ότι χτυπήθηκα. Το μόνο καλό είναι ότι βαράμε, κοπανάμε. Υποτίθεται έχουμε damage. Ακόμα δεν έχουμε χτυπηθεί. Εκεί να φοβάμαι, τα Angel Feet τους, ένα χτύπημα, ένα damage έχουμε μέχρι στιγμής. Έλα. Θέλω να αλλάξει μορφή. Πρέπει να αλλάξει μορφή λίγο. Και άλλαξε μορφή, έχουμε ένα damage. Για να υπολογίζουμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Πολύ αργά, πολύ πολύ αργά. Ουφ, κάτι γίνεται. Και αυτό που δεν θέλω μετά είναι Curse of the Unknown, για κανένα λόγο. Τέλεια, λοιπόν, 2-3 φορές ακόμα και νομίζω μπορώ να τον κερδίσω. Άλλη μία ίσως. Πάμε, 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 πάμε. Λοιπόν, μπορέσαμε και κερδίσαμε τον Άιζακ. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το επίτευγμα. Όπως και να το κάνουμε. Το θέμα είναι εδώ, κανένα cares, κανένα damage upgrade. 99 βόμβες. Piggy bank. Teleport. Εντάξει, με άλλα λόγια, φτύσε με όσο δεν γίνεται. Εντάξει, τι άλλο δηλαδή να γίνει. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μπορώ να κερδίσω πλέον. Περίμενα να μου δώσει τουλάχιστον ένα damage upgrade. Για να πω ότι κάτι γίνεται τώρα. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάζω βόμβες. Μήπως και μπορέσω και τους κερδίσω. Και βλέπετε ότι βαράμε, βαράμε και κανένα δεν κερδίζουμε. Το damage μας είναι άθλιο, άθλιο όμως. Και περιμένω πως και πως να μου βγάλει σεντούκια, γιατί μου τα χρωστάει. Τζέρα, τώρα μου έρχεσαι εσύ. Ω, τέλεια. Τα βρήκαμε τα λεφτά μας. Είμαστε σε φάση που όχι, δεν κάνουμε damage. Δεν ξέρουμε τι πάει να πει damage. Μόνο με βόμβες, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το damage που κάνουμε είναι πάρα 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 πολύ μικρό. Είναι τραγικό βασικά. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Θα χτυπηθούμε να ανεβάσουμε τον damage μας. Αυτό θα γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει να κερδίσουμε έναν όμως. Οχτώ ώρες σε ένα δωμάτιο.
Α, τέλεια. Τα αγαπημένα μου δωμάτια. Δωμάτια τα οποία είναι της πλάκας υπό άλλες συνθήκες. Και τώρα απλά με δυσκολεύουν άπειρα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ό,τι βόμβα υπάρχει για να τους κερδίσουμε. Απλά τα πράγματα. Να δούμε. Παρόλα αυτά πρέπει να φτάσουμε μέχρι το Blue Baby. Πάμε μία να διαλύσουμε εδώ τα σκατά. Δώσ' μου ένα καλό αντικείμενο. Ένα. Δεν θέλω πολλά. Ένα. Να πω ότι τουλάχιστον βοηθάει. Έλα, έλα και εσύ. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, ένα σεντούκι. Να χρησιμοποιήσω το τζέρα. Πω. Εντάξει, ποτέ των ποτών. Και έρχονται και προς τα εμένα κιόλας. Αλήθεια, η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Εμείς το ανεβάσαμε τον damage μας παρόλα αυτά. Έτσι, λίγο... λίγο damage ήθελα να πω. Αυτό λίγο να χτυπηθούμε, να ανεβάσουμε τον damage μας, μπας και μπορέσουμε και αντέξουμε. Αυτός εκεί γιατί... Τέλεια λοιπόν. Δώσ' μου ένα σεντούκι, δώσ' μου ένα σεντούκι. Και τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, σεντούκι. Δώσ' μου ένα σεντούκι. Είναι λίγο τραγικό. Blind Rage, καλύτερα. Όπως επίσης θεωρώ ότι πρέπει να κερδίσουμε πρώτα. Εντάξει, επικρατεί ένα χάος. Δεν είναι το μόνο σίγουρο. Κάτσε να κερδίσουμε και αυτό. Έλα, έλα, έλα. Καλά τα καταφέραμε. Αν και κάπως παράξενα. Τώρα πας, πήγες. Δίχως δεύτερη σκέψη. Ελπίζοντας ότι θα βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει και σε συγκινεί. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μπορώ να το κερδίσω εγώ αυτό το δωμάτιο. Μόνο με τις βόμβες του War. Μόνο έτσι. Γιατί, γιατί να πηγαίνουν έτσι. Λοιπόν, α, έφυγε η επιρροή του, οκ, okay, κάτι γι' αυτό. Αυτοί μας λείπανε τώρα. Μεγάλε βόμβες, τι ντρέπεσαι.
Τελικά ο Death ήταν ο πιο εκνευριστικός από όλους. Αργά και σταθερά να τον κερδίσουμε. Έλα και ο War. Ωραία, μπράβο. Και εννοείται εδώ πέρα δεν υπάρχει και καμία συνέχεια όσον αφορά την κατεύθυνση να πάμε στο Blue Baby. Έλα όμως, χάσε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Οχ. Υπομονή. Και κάπου εδώ πέρα νομίζω θα χάσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα απέναντι σε αυτούς εδώ τους αντιπάλους. Πώς σώθηκα, ήθελα να ξέρω πώς. Αλήθεια, δεν ξέρω τώρα αν ανεβάζω damage ή όχι. Ένα bad trip πάντως εγώ θα το ήθελα. Και κάπου εδώ χάνουμε, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε παραπάνω και τόσο που το πάλεψα νομίζω είναι υπερπροσπάθεια. Λοιπόν, αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, καλή σας συνέχεια.